Σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε ισορός ενός άνδρα στο Μανολιόπουλο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Κάτοικοι της περιοχής που εκτελούσαν αγροτικές εργασίες εντόπισαν τη σωρό του άτυχου άνδρα στις 12.30 περίπου το μεσημέρι σε αυτό εδώ το χαντάκι. Καθαρίσαμε τους δρόμους. Τους δρόμους, αγροτικό δρόμο. Και τι, πώς το καταλάβατε ότι κάποιος... Από την οσμή και το καταλάβαμε, πήγαμε, κοιτάξαμε και εδώ είδαμε το αυτό μας, το ριάκι. Και αμέσως ειδοποιήσατε τις αρχές. Αστυνομία. Αμέσως ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Σε μισή ώρα είχαν έρθει όλοι εδώ πέρα. Για το δικαστή, αστυνομία, τα πάντα. Πήρα να είστε εκεί. Τυχαία ήταν έτσι. Αν δεν καθαρίσαμε τους δρόμους, δεν τους βρίσκαμε. Τυχαία. Το συμβάν τώρα έγινε, μπορεί να ο άνθρωπος να έχει πεθάνει δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρουμε πώς το. Διότι δεν είναι ελιές σε αυτή την εποχή να είναι οι άνθρωποι κάθε μέρα στα χωράφια από το πρωί μέχρι το απόγευμα που είναι στα χωράφια. Κάποιο τον έλεγε. Αλλά τώρα εδώ πέρα βλέπετε δεν υπάρχουν ελιές. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, ο οποίος προχώρησε σε αυτοψία. Η σωρός του ήταν αλλοιωμένη και ο θάνατός του, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, επήλθε πριν από αρκετές ημέρες. Περισσότερο ήταν δύσκολο να κάνουμε το οτιδήποτε, γιατί λόγω της προσχωρημένης ύψης καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει επιμελώς και σε καθαρό περιβάλλον. Επαναλαμβάνω. Ότι η περιοχή ήταν δύσβατη, ήταν ρέμα, είναι αγροτική περιοχή, δεν είναι και το δέον περιβάλλον για να γίνει μια αναλυτική ταυτοποίηση. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με τα ρούχα του, ενώ τις λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από τον ιατροδικαστή Αντώνη Παπαδομανολάκη. Από τις αρχές πάντως ερευνώνται και οι περιπτώσεις εξαφανίσεων που είχαν δηλωθεί στα Χανιά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε ότι στις 4 Μαρτίου σήμανε Silver Alert για 79χρονο Χανιώτη. Δεν είχαμε καμιά πληροφορία από κάποιον ότι αναζητούσαμε κάποιον από την περιοχή ή κάτι. Περισσότερα δεν ξέρουμε, τον πήρανε. Ο ιατροδικαστής θα πει, θα ξεχνιάσει. Έχετε ακούσει εσείς για κάποια εξαφάνιση το τελευταίο διάστημα? Όχι, τίποτα. Για τις αρχές όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς το σπίτι του 79χρονου δεν είναι κοντά στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα. Θα κοιτάξουμε σε ένα δικαστική υπηρεσία να αποπερατώσουμε πρώτα απ' όλα την ταυτοποίηση. Αυτό είναι το μείζον, να βρούμε ποιος είναι ο νεκρός μας, όσο μας επιτρέπεται, και από εκεί και πέρα να αποκλείσουμε ενδεχομένως κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο. Να σημειωθεί τέλος πως στο σημείο βρέθηκε ένα ρολόι το οποίο πιθανόν οδηγήσει στην αναγνώρισή του.